Γιατί έπεσαν μέσα οι προβλέψει του ΜΕΡΑ25 τόσο για, το, για, την επιστροφή τη ύφεση το 2019, όσο και για το μέγεθο τη ύφεση το 2020. Για έναν λόγο. Επειδή αντίθετα με τη Νέα Δημοκρατία, αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν και διατρανώνουν ακόμα, πως η ανάπτυξη τη χώρα μα ήταν και είναι συμβατή με τι υφιστάμενε μνημονιακέ δεσμεύσει τη Ελλάδα. Εμεί το ΜΕΡΑ25, από την είδησή μα, αναλύουμε και λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη την πλήρη ασυμβατότητα του τερματισμού της συστημικής ύφεση με τις μνημονιακές δεσμεύσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Το τρισδιάστατο αναπτυξιακό σχέδιο του ΜΕΡΑ25 περιλαμβάνει όχι μόνο πράσινες τεχνολογίες, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων αγωθών με αύξηση της χρηματοδότησης, της παραγωγής και διάχυσής τους. Από τα Υπουργεία υγείας και πολιτισμού, με παράλληλη εισαγωγή κοινωνικού ελέγχου μέσω διαβουλευτικών συμβουλίων κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, που θα σχεδιάζουν ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις τη μόνιμη μορφωτική μεταρρύθμιση της πολιτιστικής δράσης και βέβαια την πραγματική θωράκιση του εθνικού συστήματος υγείας.